και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνια, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής κορυγός, ελθέ και ασκήνωσεν εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλή μου φίλη, τι κάνετε, καλά? Καλά, ευχαριστώ. Συγγνώμη για την προσφώνηση, φίλη, αλλά είναι βιβλική. Είναι χριστολογική. Θυμηθείτε παρακαλώ τον Κύριό μας που είπε «Εμείς φίλοι μου είστε». Είστε φίλοι μου. Άρεσε από το ρήμα. Φιλό. Φιλό. Οι πρώτοι χριστιανοί φιλούντο. Και μάλιστα θυμάσαι που τι λέγαμε κάποτε. Εφιλούντο στο στόμα. Επειδή κοινωνούσαμε. Γιατί? Άλλο θέμα ήθελα να πω, αλλά το έφερε η προσφώνηση, αγαπητοί μου φίλοι, έφερε να το πω. Γιατί υπήρχε παλαιότερα μία ωραία συνήθεια, οι χριστιανοί όταν εισήρχονταν στο ναό φιλούσαν την πόρτα του ναού. Την πόρτα του ναού. Αυτό εγώ το είδα από μία βλογεστάτη γυναίκα, Αγία γυναίκα, την κυρία Άννα, την παλαιά νεοκόρο του Μητροπολιτικού Ναού Αμφίσης, η Άννα Ευαγγελίστρια έλεγε τη Μητρόπολη Αμφίσης, την είδα που έτσι έκανε μετάνοιες, Αγία γυναίκα, νεοκόρος. Και συνήθως οι νεοκόροι και οι επίτροποι δεν είναι αυτό, μαθαίνουν εκεί έμπα, έβγα και τα λοιπά και γίνονται ανευλαβείς, το μικρότερο που έχω να πω. Αλλά αυτή ήταν ευλαβεστάτη γυναίκα και την είδα όταν έμπαινε να ανοίξει, να μπει στην εκκλησία, φίλησε την πόρτα του ναού. Φιλούσαν τα πρόθυρα του ναού, τη θύρα του ναού. Και μετά έμπαιναν μέσα και φιλούσαν τα εικονίσματα. Πρέπει να φιλείτε τα εικονίσματα. Γιατί? Πάει μακρύ στο λόγο. Άλλο ήταν το θέμα μου τώρα και... Ξέρετε, οι πρώτοι χριστιανοί φιλούνταν μεταξύ των. Όταν ήταν 10-15 υπήρχε, όταν είναι όμως 100 αργεί αυτό. Πώς γινόταν ο ασπασμός? Φιλούσαν μία εικόνα, την έδιναν στον άλλον. Πώς μαθαίναμε στο γυμνάσιο, τα τρίτο την ίσα είναι και αλλήλης ίσα. Όταν μία γωνία είναι ίσα με την άλλη, άρα αυτή είναι και μία με την άλλη ίσα. Όταν φιλάω εγώ ασπάζομαι μία εικόνα, και αυτή την εικόνα την ασπάζει και ο άλλος, είναι και μεταξύ μας ασπασμός. Γι' αυτό όταν φιλείτε τα εικονίσματα να νιώθετε, πριν από μένα πέρασαν άλλοι και τα ασπάστηκαν τα εικονίσματα, την εικόνα αυτή, και μετά από μένα θα περάσουν άλλοι, άρα είναι και μεταξύ μας ασπασμός. Λοιπόν, πρώτα φιλούσαν τα πρόθυρα του νου και μετά τα εικονίσματα. Ναι. Και λοιπόν ο ασπασμός πρώτα έλεγαν φιλήσουμε αλλήλους φιλήματι Αγίο. Και φιλούνται στο στόμα. Γιατί? Γιατί ο χριστιανός, το σώμα του χριστιανού είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Είναι αγιασμένο, μυρωμένο, είναι βαπτισμένο, έτσι, μπήκε στην Άγια Κολυμπήθρα, είναι ναός. Το στόμα, η πόρτα του ναού αυτού, από την οποία μπαίνει ο Χριστός, είναι το στόμα. Γι' αυτό και φιλούσαν. Και να σας πω τώρα το ρητό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που έλεγε τον Άγγουρα «Φιλούντες αλλήλων τα στόματα». Όταν φιλούμε αλλήλων τα στόματα, τα πρόθυρα του ναού καταφιλούμεν. Μη δεις τίνιν με τα πονηρού συνειδότος του το ποιήτο. Μη το κάνει κανείς από πονηριά. Το έκαναν από πονηριά και καταργήθηκε. Καταργήθηκε βέβαια από λαϊκούς, διατηρήθηκε μεταξύ των κληρικών. Και μεταξύ των κληρικών στον αρχιερέα, όταν γίνεται η χειροτονία αρχιερέως, κάνει την καλή ομολογία ο αρχιερέας. Απαγγέλει το πιστεύω, από το στόμα το απαγγέλει, και μετά απαγγέλει πίστη στα οικουμενικά συνόδου. Δηλαδή ομολογεί όλη την ορθοδοξία με το στόμα του. Και κατόπιν το τυπικό λέει, χαιρετά όλους τους αρχιερείς, και οι αρχιερείς του φιλούν το στόμα, γιατί είπε την καλή ομολογία. Πού να ακούσει τώρα. Πάει και αυτό, καταργήθηκε αυτό. Βλέπετε η πονηριά μπήκε μέσα στην εκκλησία και... Λοιπόν, εμείς φίλοι μου εστέ.
Μάλιστα. Και ήρθατε εδώ να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Χαίρομαι πάρα πολύ για την Κυριακή σήμερα. Αφήσατε την καφετέρια. Ήρθατε... Θα πάμε μετά. Θα πάτε μετά. Να πάτε μετά, αλλά μην μείνετε πολύ. Μέχρι να πούμε, μέχρι 12 το πολύ. Γιατί περιμένει η μητέρα. Άντε μία, λέει η Μαριάννα. Λοιπόν, ακούστε, ήρθατε εδώ, εδώ πρέπει, εδώ είναι, το, είναι σχολείο. Και δεν θα λέμε πάντα το Α, πρέπει να βγάλουμε το δημοτικό, να πάμε γυμνάσιο, να πάμε μετά λύκειο. Είναι και εδώ μία παιδεία και πρέπει να μαθαίνουμε και ανώτερα πράγματα. Για να θυμάστε που κάναμε, τα ένα, ένα βιβλίο «Παροιμία του Σολομώντος». Θέλω να πω, ήθελα να κάνω συνέχεια το βιβλίο αυτό, επειδή έχω την επιθυμία, το σκοπό, να το εκδώσω το βιβλίο αυτό και μάλιστα πρώτη του μηνός και να αρχίσω μια καλή πορεία με το βιβλίο αυτό στην Αγία Γραφή. Δεν διαβάζετε την Αγία Γραφή. Ξέρω ότι διαβάζετε, είστε πνευματικοί άνθρωποι, διαβάζετε θρησκευτικά περιοδικά. Μην τα διαβάζετε. Πρώτα την Αγία Γραφή, πρώτα το Λόγο του Θεού και μετά να διαβάζετε τα βιβλία που κάνει ο Ιερεμίας και κανείς. Αυτή είναι η αμαρτία. Διαβάζετε τα δικά μου βιβλία και δεν διαβάζετε τώρα τα βιβλία αυτών των θεοπνεύστων συγγραφέων. Λοιπόν, λέγαμε μεταφράζει εδώ, κάναμε μαθήματα γύρω από το βιβλίο των Παροιμιών, Παροιμία του Σολομώντος, και θέλω συνέχεια να σας πω για αυτό το βιβλίο, αλλά φράκαρα κάπου και είπα ότι ήθελα, έπρεπε να κάνω εισαγωγικό μάθημα πρώτα, να σας πω για τα λεγόμενα αυτά σοφιολογικά βιβλία. Η Παλαιά Διαθήκη, αυτή είναι η Αγία Γραφή, που έχει δύο μεγάλα βιβλία, έχει την Παλαιά Διαθήκη, η οποία αποτελείται από 49 βιβλία, και έχει και την Καινή Διαθήκη που αποτελείται από 27 βιβλία. Λοιπόν, ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι η Παλαιά Διαθήκη, λοιπόν, με τα 49 βιβλία, άφησε το. Η Παλαιά Διαθήκη με τα 49 βιβλία έχει, τα βιβλία της χωρίζονται σε ομάδες. Μία ομάδα βιβλίων είναι τα ιστορικά λεγόμενα βιβλία. Έχει την ιστορία του Ισραήλ, στην οποία εμπλέκεται το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Άλλα βιβλία είναι τα σοφιολογικά ή διδακτικά βιβλία και μετά είναι τα προφητικά βιβλία. Θέλω παρακαλώ να ξέρετε αυτή τη διαίρεση. Τα ιστορικά βιβλία, Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμή, βεβαίω, Ιησού του Ναβί, Κριτέ, Ρουθ, Πρώτη Βασιλειών, αυτά όλα, ιστορικά βιβλία. Μετά είναι τα ποιητικά, τα οποία είναι σοφιολογικά, είναι ποίηση αυτή του Ισραήλ. Και πρέπει η ποίηση στο πρωτότυπο κείμενο, γιατί το πρωτότυπο σε ποια γλώσσα γράφει η Παλαιά Διαθήκη, στην εβραϊκή γλώσσα. Εβραϊκή γλώσσα και μετεφράσει από την εβραϊκή στην ελληνική μετέβητο. Εμείς έχουμε τη λεγόμενη μετάφραση των 70. Αλλά το εβραϊκό λοιπόν, ναι, πάρτε τα κινητά, πάρτε κάποια τα κινητά, γιατί επηρεάζουν. Ναι, παρακαλώ. Αλλά ξέρετε το πρωτότυπο είναι αριστούργημα. Για να που ξέρει η εβραϊκή γλώσσα και να διαβάσει στο πρωτότυπο το κείμενο, είναι αριστούργημα η ποίηση. Και τώρα δεν μπορεί να εκφραστεί, να μεταδοθεί το ποιητικό από το αυτό. Θέλει κόπο πολύ. Επί παραδείγματι αυτό που είπε, είναι δε και τραγούδια μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό που είπε ο Αδάμ όταν είδε τη γυναίκα μπροστά του, είναι το πρώτο τραγούδι του άντρα στη γυναίκα. Όταν το είδε και ο Θεός το είδε απότομα και τον ύπνωσε τον Αδάμ, τον ύπνωσε. Πόσο χειρούργος δεν υπνώνει τον άρρωστο να του κάνει χειρουργική επέμβαση. Ο Θεός ενεργεί σαν χειρούργος, του αφαιρεί την πλευρά. Και μπροστά του βλέπει έξεφνα ένα δεύτερο εγώ. Στο που είπε, τι είναι αυτό. Αυτό είναι κόκαλα από τα κόκαλά μου, σάρκα από τη σάρκα μου. Αυτό είναι επίμαστο πρωτότυπο. Του τον ίνωστούν εκ των οστών μου και σάρκ εκ της σαρκός μου. Και προχωρεί το ποίημα, αυτή κληθήσετε γινή, ότι εκ του ανδρός αυτή σε λήφθη αυτή. Δεν αποδίδεται το ποίημα. Αυτή θα κληθεί γινή, γιατί λήφθηκε από τον άντρα. Ενώ στο πρωτότυπο
Είναι, φαίνεται το πείμα. Αυτή θα κληθεί Ισά, γιατί βγήκε από το Ισ. Ισ είναι ο άντρας, Αλφα η κατάληξη, Ισά, γυναίκα. Κανονικά στη μετάφραση έπρεπε να ονομάζεται, δεν είναι, είναι λανθασμένη μετάφραση. Κανονικά η μετάφραση πρέπει να λέει αυτή θα κληθεί Ανδρίδα, γιατί βγήκε από τον άντρα. Καταλάβατε, έτσι φαίνεται τώρα. Αν ανήρ το άρεν, Ανδρής, γυναίκα. Ποίηματα ωραία. Ακόμη έχει και στους πότους, στα τραπέζια, ποίηματα έχει ωραία. Ήθελα κάποτε να σας κάνω ένα μάθημα, να σας πω τα τραγούδια της Βίβλο. Ποιητικά τραγούδια, σαν τα δημοτικά τραγούδια, τα δικά μας. Και παρακαλώ οι διηγήσεις που έχουμε, ή νομίζετε ότι έτσι κάτσε μου ζήσει και σε έγραψε, είναι παραδόσεις του λαού, βγαλμένες από την καρδιά του λαού. Γι' αυτό και έχουν τρία χαρακτηριστικά. Αυτά που διαβάζουμε στη γένεση. Είναι και κάποιος είναι της συνέλεξε τις παραδόσεις και τις σεβάστηκε, δεν τις πείραξε καθόλου. Τις συνέθεσε και τις παρέδωκε όπως τις έχουμε. Γι' αυτό και οι παραδόσεις έχουν τρία χαρακτηριστικά. Να δούμε, θα τα βρεις. Διαφορετικά μηδενίζεσαι. Απλές, διπλές και αυτοτελείς. Μπράβο. Είναι οι διηγήσεις απλές, διπλές και αυτοτελείς. Απλές γιατί βγήκαν από το στόμα του λαού. Είναι διπλές γιατί κάθε τι, όπως και εμείς έχουμε διπλές παραδόσεις για το διάκο, για την αυτή, γιατί για τα αυτά ιστορικά γεγονότα, για την Παναγία μας. Άλλες παραδόσεις για την Παναγία στη Ούμελη, άλλες κάτω στην αυτή, ευεθαύματα και αυτοτελείς. Τι σημαίνει αυτοτελείς, αυτό να μου το ερμηνεύσεις. Ότι κάθε περικοπή είναι φάση χωριστό σώμα. Αρχή, μέση και τέλος. Ναι, αυτό καλύτερα το είπε. Πενταράκι, οχταράκι. Δηλαδή, αυτοτελείς σημαίνει, αν αυτή την παράδοση την κόψουμε από εδώ, τη βγάλουμε έτσι, το προηγούμενο αυτό τμήμα συνδέεται με τούτο. Δείγμα ότι πάντα το παρενέβαλε ο αυτός. Αυτές όμως οι παραδόσεις είναι πολύ παλαιές, έλκουν την καταγωγή μέχρι το Μωυσέα. Να καταλάβετε, ναι. Και πιο παραπέρα, ναι. Ο Μωυσής βρήκε, λέει, όχι, ο Μωυσέας, και πιο παραπέρα, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ. Εδώ είναι σε παιδική μορφή. Είναι τα σοφιολογικά λεγόμενα βιβλία και τα προφητικά βιβλία. Πώς τα είπαμε, ιστορικά, σοφιολογικά, ιστορικά και σοφιολογικά διδακτικά και προφητικά βιβλία. Αυτά τα δύο, σοφιολογικά ή διδακτικά και προφητικά, είναι σε ποιητική μορφή. Αυτά, τα ιστορικά είναι σε πεζό λόγο. Μάλιστα. Και κανονικά στη μετάφραση, η μετάφραση που κάνω τώρα εγώ που λέω μεταφράζω, τα έχω σε ποίημα. Αλλά θα μπορείς εσύ τώρα να τα κάνεις σε ποίημα. Ή θα μου λες, θα μου χτυπιέσαι και θα μου λες, δεν μπορώ να τα βγάλω σε ποίημα και δεν αυτό. Γι' αυτό το λέω εγώ. Πρέπει να είναι πλατή το βιβλίο. Ορίστε. Το κόβουμε. Δεν μπορεί να πάει ο στίχος ολόκληρος. Ναι, το κόβουμε να φαίνεται. Όταν το κόβεις θα πάει προς τα δω. Μην το βάλεις εκείνο. Είναι ποίημα. Δεν χωράει όλη η σειρά για το ποίημα. Εκεί αυτή η σειρά που μένει θα μένει προς τα δω. Να φαίνεται ότι ανοίξει την προηγούμενη σειρά. Δεν το κάνεις έτσι όμως. Ορίστε. Πες ήμαρτον. Παρακαλώ. Είναι αυτή ο Βέλας έκανε έτσι μια μετάφραση απόλαυση της Παλαιάς Διαθήκης. Την πήραν όμως και τη σκότωσαν. Εμένα ήμουν φοιτητή, είχα πάρει τότε το πτυχίο όταν επικοινωνούσα με την καθηγητή και μου λέει «Έχω έτοιμη τη μισή». Με τα έσαι την ολοκλήρωση. Άκου μετάφραση, πήγαν. Για τα εξής, λέγει ο προφήτης τώρα, που βλέπει την αμαρτία του λαού και λοιπά, θέλω να κλάψω, λέει. Και όταν πενθούσαν τότε, ήταν, ξέσχιζαν τα ρούχα, φόρεγαν αυτά, πεπατούσαν και γυμνοί, και λέει ο προφήτης τώρα, για τα εξής, θέλω να θρηνήσω, θέλω γυμνός και γυμνόπους να βαδίσω, ξυπόλυτος.
Θέλω σαν τα τσακάλια σε θρήνους να αναλυθώ και εις σκοπετών σαν τα στρουθοκαμήλους να φωνάξω σαν τα τσακάλια εις ρούφιγμα η πείμα. Δώσ' μου τέτοια μια τέτοια παλιά διαθήκη. Τον χάσαμε το Βέλα. Ήρθαν τώρα οι άλλοι, την πήραν τη μετάφραση, έργο αθάνατο του καθηγητού, πέρασε μπουρτόζ από πάνω, πάει, τα έκανε, να, τα έκανε, σαλάτα τα. Για τα εξής, μου αρέσει πάλι να το ξαναπώ, για τα εξής, θέλω να θρηνήσω, θέλω γυμνόπους και γυμνός να βαδίσω, θέλω σαν τα τσακάλια σε θρήνους να αναλυθώ και εις κοπετών, κοπετών φωνάω, σαν τα στουρθοκαμήλους. Τι μα ωραία να... λοιπόν, και μετά έχουμε τα προφητικά βιβλία. Τα σοφιολογικά βιβλία, για τα οποία θέλω να σας πω εγώ, είναι 7 τον αριθμό. Αν μου τα βρεις, το πενταράκι θα γίνει οχταράκι. Πες τα. Λοιπόν, Σοφία Σαλωμόνος. Θα μου τα βγάλεις 7. Σοφία Σειράς. Παριμής Εκκλησιαστής. Άσμα ασμάτων, ψαλμί. Άμα τα βγάλεις 6 κόβεσαι. Ψαλμί και ιό. Ήθελα να μην το βρεις. Και ιό, ναι, αυτά. Αυτά είναι. Ο ιό υπάγεται στα προφητικά βιβλία, στα σοφιλικά διδακτικά βιβλία. Να αρχίσουμε το τελευταίο, ιό, τιτάνιο έργο. Θυμάμαι όταν υπηρετούσα τη μάντρα, στα πρώτα χρόνια, μιλάμε το 70 τότε, είχα συναντήσει έναν κουρέα, τον Φράγκο, που είχε τεχνουργήσει σε ποιητική μορφή τον Ιώβ. Και παρακαλώ πολύ, θέλω να κάνω κρούση τώρα στα παιδιά του, τα εγγόνια του, να το εκδώσουν αυτό το έργο. Θυμάμαι όταν πήγαινα στο κουρίο του, μου διάβαζε κομμάτια από τον Ιώβ. Στον άνθρωπο δεν τον εκμεταλλεύτηκα εγώ. Είχε θεολογικά ενδιαφέροντα, γιατί θυμάμαι έκανα για ένα κύκλο ανδρών στο σπίτι μου και ερχόταν εκεί και κοίταγε έτσι με ενδιαφέρον ρώταγε. Είχε βιβλικά ενδιαφέροντα. Εάν θυμάμαι το ποίημα αυτό ήταν αριστούργημα. Μήπως είναι και τα καλύτερα από αυτό. Τεχνική. Και που δεν ξέρω, ήξερε γράμματα, πώς αυτό δηλαδή. Αλλά είχε μια φλέβα ποιητική. Και θέλω να κάνω κρούση. Αυτό στη μάντρα, στα αυτά, το Φράγκο του. Μπορεί να, αν υπάρχει αυτό το βιβλίο του, γιατί δεν ξέρω αν το μπορεί και να τα παραπέταξαν. Έτσι βρέθηκε ένα φοβερό έργο στη Δημητσάνα. Ένα φοβερό που έψαχναν αυτό και το πέταξαν στα σκουπίδια. Για το ξέρετε. Και κοιτάνε εκεί, αυτό ήταν έργο ολόκληρο, το πήγε αυτό. Τότε είναι φοβερό, δεν ξέρω και ποιο είναι. Το να κάνεις την πρώτη για ενός μεγάλου ανδρός το έργο και αυτό, τα παιδιά, τα εγγόνια δεν το ξετίμησαν, το πέταξαν. Ευτυχώς που δεν κάηκε. Και βρέθηκε και εκδόθηκε αυτό και λοιπά και... Αλλά δεν ξέρω ποιο ακριβώς τον που το έλεγαν. Λοιπόν, ο Ιώβ, ποιο είναι το θέμα του Ιώβ. Το θέμα του Ιώβ είναι το περιβόητο περιθεοδικίας πρόβλημα. Γιατί πάσχουν οι ευσεβείς και γιατί ευτυχούν οι ασεβείς. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Πού είναι ο Θεός της δικαιοσύνης, ομά έλεγαν στα χρόνια του προφήτου, Μαλαχίου. Δεν τα ξέρεις όλα, Μαλαχίου. Λοιπόν, και στον Ιερεμία δεν... λοιπόν, το πρόβλημα αυτό θίγεται στο βιβλίο του προφήτου Ιώβ, το οποίο γράφηκε περίπου το 10.000 π.Χ. Χωρίς να λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα θεοδικίας ταράσει όλη την Παλαιά Διαθήκη. Θα ήθελα κάποτε να σας κάνω ένα μάθημα γι' αυτό. Και φύγετε στο πρώτο σοφιολογικό βιβλίο, που δεν είναι πρώτο χρονικό, του Ιώ. Γιατί πάσχον δεν λύνεται στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί δεν λύνεται. Έχεις δεν καμία... Δεν μιλάει για την Ανάσταση. Γιατί? Δεν μιλάει για την Ανάσταση η Παλαιά Διαθήκη. Έχει ενδοκοσμικό χαρακτήρα. Καταλάβατε τι είπε. Κόκκινη σκονάκι. Ορίστε. Καταλάβατε τι είπε.
Ναι. Γιατί δεν λύνεται στην παλιά Αθήκη. Πρόβλημα Θεοδικίας, καταλάβατε τι είναι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ευτυχούν οι κακοί. Και γιατί δυστυχούν, γιατί ευτυχούν οι καλοί και γιατί ευτυχούν οι κακοί και γιατί δυστυχούν οι καλοί. Πού είναι ο Θεός στη δικαιοσύνη εδώ. Στην Παλαιά Διαθήκη παρατηρείται το πρόβλημα, μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, και λύνεται το πρόβλημα στην Καινή Διαθήκη. Παρατηρείται το πρόβλημα στην Παλαιά Διαθήκη, ακούτε, για τον εξής λόγο, αυτό που είπε. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχει αναπτυχθεί η διδασκαλία ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Το καταλάβατε αυτό? Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια, δεν υπάρχει ανεπτυγμένη διδασκαλία ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι στην παρούσα ζωή όλα. Σε μία μετέπειτα εποχή, στην εποχή όχι του Ισαΐα, γιατί μερικά χωρία αμφιβάλλονται από την επιστήμη, στην εποχή του προφήτου Εζεκίηλ, τον 6ο αιώνα, τότε παρατηρείται, έχουμε αναπτυγμένη διδασκαλία στην Παλαιά Διαθήκη για τη μεταθανάτιο ζωή. Είναι το όραμα του προφήτου Εζεκίηλ που διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, οι ανθρώπους ζήσονται τα οστά ταύτα. Εκεί βέβαια δεν λέγεται περί των νεκρών, εκεί λέγεται για τον Ισραήλ, ο οποίος έχει πάει εξορία και πέθανε ο Ισραήλ. Θα αναστηθεί ο Ισραήλ, θα ξανάρθει πάλι στην αυτή, καταλάβατε. Αλλά ενώ λέγεται για τον Ισραήλ, προϋποθέτει πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Τώρα, το γιατί η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει αναπτύξει τη μεταθανάτια ζωή, διδασκαλία ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Θα σας το πω, γιατί η Παλαιά Διαθήκη, στη Χαναάν που βρέθηκαν ο Αβραάμ κτλ, πολέμησαν την ιδωλολατρία των Χαναναίων. Οι δε Χαναναίοι είχαν νεκρομαντία. Ξέρετε τι πάνε να πει νεκρομαντία? Επικαλούνται τις ψυχές των πεθαμένων. Αυτό το είχαν, πώς να το πω, οι Χαναναίοι το είχαν όπως το μεγαλύτερο, δηλαδή το πιο αυτό φανερό που έκαναν, το πιο σημαντικό, ήταν η νεκρομαντία τους. Η οποία νεκρομαντία σημαίνει ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον και επικαλούμεθα τα πνεύματα των νεκρών. Η Παλαιά Διαθήκη τώρα πολέμησε την νεκρομαντία των Χαναναίων και γι' αυτό το λόγο δεν ενέπτυξε τη μεταθανάτιο διδασκαλία. Το καταλάβατε? Λόγω του πολέμου κατά της νεκρομαντίας των Χαναναίων, η Παλαιά Διαθήκη δεν ανέπτυξε την πίστη στη μεταθανάτια ζωή, γιατί αυτό σήμαινε ότι συνηγορεί με τη διδασκαλία των αυτών. Μετέπειτα, όταν εξέλιπε η νεκρομαντία των αυτών των Χαναναίων, τότε εμφανίζεται η διδασκαλία στη μεταθανάτια ζωή. Προσέχετε τώρα. Αφού λοιπόν κατά την Παλαιά Διαθήκη στα πρώτα χρόνια δεν αναπτύχθηκε μεταθανάτια διδασκαλία, Άρα η ευσέβεια του ανθρώπου αμείβεται στον παρόντα κόσμο. Και πώς φαίνεται ότι αμείβεται? Με τα πολλά αγαθά, τα εγκόσμια αγαθά. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν φέρει εγκόσμιο χαρακτήρα. Γι' αυτό και ακούμε το Θεό στον προφήτη Ισαΐα να λέει: «Εάν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Αν θέλετε και με ακούσετε, θα έχετε πλούσια υλικά αγαθά». Δεν λέει για μεταθανάτια ζωή. Το καταλάβατε? Ναι, όμως τώρα γεννάτε το πρόβλημα. Ωραία. Συνδέθηκε λοιπόν η ευσέβεια με την υλική ευμάρεια, με την ευτυχία. Και η ασέβεια με τη δυστυχία. Ότι ο φτωχός, ότι είναι φτωχός γιατί είναι αμαρτωλός. Εκεί πάει το θέμα. Και ο άλλος, ο ευσεβής, πρέπει να έχει άφθονα αγαθά. Και μάλιστα λέγει, αγαπάς το Θεό, θα έχετε βρει στο ψαρτήριο πολλά και τα βουκούλια σου και τα αυτά. Πού στο 28ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δευτερονομίου να δείτε τι λέει. Αν αγαπάς το Θεό, οι αποθήκες σου, λέει, θα είναι αυταπλάσεις, θα δανείζεις και δεν θα δανείζεσαι. Οι εχθροί θα έρχονται από μία πόρτα και από 7 θα φεύγουν. Τι λέει εκεί? Συνδέονται λοιπόν με την ειδική ευμάρεια. Ναι, όμως εδώ τώρα βλέπουμε στα πράγματα ότι δεν είναι αυτό. Δεν παρατηρείται αυτό. Και δεν λοιπόν δημιουργείται στην Παλαιά Διαθήκη το πρόβλημα,
γύρω από το οποίο ταράσσω τη συγγραφή με πρωτοστατούντα το βιβλίο του Ιώβου, τιτάνιο βιβλίο που αγωνίζεται γύρω από αυτό το πρόβλημα χωρίς να λύνεται το θέμα. Υπάρχουν μερικοί ψαλμοί που δίνουν λύση, αλλά οι λύσεις δεν είναι σωστές. Να σας πω εγώ μία λύση, δεν ξέρω ποιο ψαλμό το 73ο, που λέει για τη Θεοδικία, όλοι θα πεθάνουμε. Όλοι θα πεθάνουν, επομένως, τι πλούσιος, τι το κόστος. Ναι, αλλά λέμε μέχρι το να πεθάνω που δημιουργείται το πρόβλημα. Κάποια λύση πάει να δώσει ο προφήτης Ιερεμίας, που μάλλον τη δίνει. Ο προφήτης Ιερεμίας ήταν ένας τύπος με θερμή καρδιά, με τρυφερή καρδιά, έκλαιγε και με ισχυρό νου. Και το πρόβλημα Θεοδικίας δόθηκε, ετέθη στον προφήτη Ιερεμία να το λύσει. Λόγω του. Δεν μπόρεσε να τα κατάφερε. Τα καταφέρει στο Θεό. Αχάλο ήταν το θέμα μου, τώρα αυτά που λέω ήταν, άλλα σας έχω γράψει λόγια. Λοιπόν, τα καταφέρει στο Θεό και του λέει, του Θεού, επειδή το πρόβλημα Θεοδικίας κλονίζει την πίστη στο Θεό. Ο προφήτης Ιερεμίας βέβαια δεν αμφιβάλλει για τη δικαιοσύνη του Θεού. Άλλο τι γίνεται και λοιπά, μπορεί να μην το βλέπουμε καλά, ο Θεός είναι δίκαιος και λέει στην προσευχή του, δίκαιος είσαι Θεέ μου όταν μαλώνω μαζί σου. Ακούτε, ακούτε. Λόγω τρυφερότητός του είχε σχέση ιδιαίτερη με το Θεό, προφήτης Ιερεμία. Αφού λέει κάπου στο Θεό, με μάγεψες Θεέ μου κι άφησα τον εαυτό μου να μαγευτεί. Με έθελεξες. Έτσι. Με τράβωτη. Σε ερωτεύτηκα Θεέ μου. Είσαι έρωτας κι άφησα τον εαυτό μου να σε ερωτευτεί. Η μετάφραση δεν είναι καλή. Η μετάφραση λέει «Υπάτησάς με Κύριε και υπατήθην». Με απάτησες Θεέ μου. Αλλά όταν με απατάει ο άλλος, όταν το απατάει ο άλλος, δηλαδή τα φέρει με κόλπα τέτοια και τον απατάμε τον άλλον. Ακορέμεται. Βλέπει τι ωραία πράγματα που έχει διαγραφεί. Υπάτησάς με Κύριε και υπατήθην. Λοιπόν, απευθύνεται στο τόμα για το πρόβλημα η Θεοδικίας και λέει, δίκαιος είσαι Θεέ μου όταν μαλώνω μαζί σου. Ο Βέρας πώς το μεταφράζει αυτό? Όταν μετασουερίζω, έρηδα με το Θεό. Αλλά ένα πρόβλημα θέλω να σου πω. Γιατί ευτυχούν οι ασεβείς? Πώς λέει το κείμενο? Πώς λέει το κείμενο, το διαβάζετε τη Μεγάλη Παρασκευή, στο Ψαλτήριο. Δίκαιος η Κύριε, πλην κρίματα λαλήσω προς Θεέ. Τι ότι ο Δός ασεβονευωρούνται, πού είναι? Σε ποιο κεφάλαιο? 12ο. Και όμως παρακαλώ, όμως παρακαλώ, έχουμε στην Ιερά Σύνοδο ένα δικηγόρο, το λέει Παπαγεωργίου. Νεαρός είναι και είναι αυτός, εκεί απευθυνόμεθα όλοι οι αρχιερείς, διότι πρόβλημα νομικό δημιουργείται. Συνεδρίασε η ιεραρχία, 80 αρχιερείς, αρχιεπίσκοποι κλπ. Και κάποιος εκ των αρχιερέων έθιξε ένα θέμα νομικό. Ο αρχιεπίσκοπος, το κουδούνι, καλέστε παρακαλώ το νομικό. Το θέμα δεν ήταν όπως εμείς κάνουμε μια ομιλία προετοιμάδια κλπ. Απρόπτο θέμα. Λοιπόν του λέει, αυτό και αυτό, ο αρχιεπίσκοπος του λέει το πρόβλημα. Και ανεβαίνει απάνω. Και λέει, στην τάδε παράγραφο του νόμου, στην τάδε, πάπα, λέω, να ξέρω εγώ την Αγία Γραφή σαν κι αυτόν, έλεγα. Να ξέρω. Μετά του είπα, πήγε και του είπα τα συγχαρητήριά μου. Τι ήταν αυτό, λέει.
Μην πάθεις τίποτα, λέει, από τη ζήλια που σου έκανα. Αυτό λέει. Το ρουφούστα αυτό. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα στο γερέ. Πα-πα-πα-πα-πα-πα. Έτσι το ξέρω με γεωγραφία. Αλλά τίποτα. Όλα τα άλλα τα ξέρουμε εμείς. Εμείς οι παπάδες. Πώς το λένε τον τάδε γαμπρό του δεσπότου. Πώς το λένε αυτό. Σε ποια φιλοντάει. Πώς το λένε. Μόνο τον Ιερεμία που δεν ξέρουμε. Στο 12ο κεφάλαιο. Έλα να το διαβάσω. Για το βήτα. Λοιπόν. Δίκαιος η Κύριε, ότι απολογίσουμε προς εκείνο το ότι προνοτεύαν πλην. Βλέπετε, αυτό το ότι θα το δώσουμε. Δίκαιος είσαι Θεέ μου, πλην, αλλά απολογίσουμε. Είναι το ερίζο που λέει το εβραϊκό. Πλην απολογίσουμε, να σου πω κάτι. Πλην κρίματα λαλίσω προς Κρίματα, ερώτηση είναι. Κατευθύνω στο θέμα. Τι ότι ο δώσας σε βονευοδούτε. Γιατί ο δός των ασεβών, οι ασεβείς, ευωδούτε, γιατί αυτοίχουν. Μοιάζεις, Θεέ μου, σαν να τους φυτεύεις και παμ. Εφύτευσαν σε αυτούς και ριζώθησαν. Άκου πώς τα λέει στο Θεό. Τους φυτεύεις και πιάνουν γερά, τους ασεβείς. Ετεκνοποιήσαν το, κάνουν παιδιά, ενώ οι άλλοι ασεβείς κάνουν παρακλήσεις, δεν κάνουν παιδιά. Ετεκνοποιήσαν το, επίησαν καρπών. Λοιπόν. Και ο Θεός το απαντάει. Άκου απάντηση Θεού. Εάν ο δρόμος, ο Βέλας το μεταφράζει έτσι, πού είναι αυτή η μετάφραση, δεν μπορεί να αναστηθεί εκ του τάφου. Έχω το αυτό. Έχω με την άδεια το αυτό. Ξέρετε, του Βέλα πήγα στο παιδί του και του είπα, θα πληρώνω εγώ, λέω, αυτά τον τάφο του. Είναι στο πρώτο νεκροταφείο θαμένος. Πληρώνω εγώ, λέω, τον καθηγητή. Με καθηγητή μου, ναι, μου λέει. Και, ήταν και με τη μητέρα πληρώνει τον δύο καθηγητή μου, πληρώνει τον καθηγητή, τον τάφο του καθηγητού. Στο πρώτο γραφείο το πληρώνω εγώ. Πήγα το όκρινα, το βρήκα, Βέλας, κατέβασα κάτω, ναι, πήρα ένα τεμάχιο λιψάνο, το πήρα αυτό, το μοσχομύρισα, το έχω αυτό, το έχω και το ασπάζομαι. Και το έχω με τα λείψανα της μάνας μου. Και εκεί. Και λέω καθηγητού Βέλα. Όταν θα πήγαινε στο πανεπιστήμιο να κάνω μάθημα, φιλούσα πρώτα το λείψανο του Βέλα. Καθηγητής, μίλησε μέσα στην ψυχή μου. Λοιπόν, άκου μετάφραση του Βέλα. Ο προφήτης είπε, τι του είπε ο Θεός τώρα. Άκου τι του είπε ο Θεός. Εάν ο δρόμος με πεζούς ανθρώπους σε κουράζει, τι θα κάνεις όταν αγωνίζεσαι με άλογα. Κι αν στην ασφαλή γη δεν είσαι ασφαλής, τι θα κάνεις στις ζούγκλες του Ιορδάνου. Τι θέλει να το πει ο Θεός. Δεν λύνει το πρόβλημα. Η απάντηση αυτή δεν λύνει το πρόβλημα. Όμως, σαν βαθιά, τον προτρέπει να ερευνήσει το πρόβλημα. Ξέρετε τι του λέει ο Θεός. Α, Ιερεμία, από αυτό το απλό ταράσεσαι, δυσκολεύεσαι, κλονίζεσαι. Εδώ το προφητικό σου έργο θα σε φέρει σε περιστατικά που θα αγωνίζεσαι με άλογα. Κι αν ο δρόμος με πεζούς ανθρώπους σε κουράζει, περπατάς με τον άλλον πεζάκι, λες, αχ, κουράστηκα, με αυτό το πρόβλημα κουράστηκες. Τι θα κάνεις τα μεγαλύτερα προβλήματα. Κι αν τώρα που είστε, εάν στην ασφαλή γη, δηλαδή που ξυπνάτε το πρωί, εντάξει, περνάει καλά η μέρα, δουλεύετε και τα λοιπά, ασφαλή βγή, δεν είσαι ασφαλής και νιώθεις ταραχή. Όταν θα έρθουν οι Βαβυλώνοι και θα εχμαλωτιστείτε, τι θα κάνεις στις ζούγκλες του Ιορδάνου. Τέλος πάντων, ο Ιερεμίας έδωκε μία λύση, το βρήκε εδώ που λέει. Εάν ευτυχούν, ο άνθρωπος έχει το στόμα και την καρδιά. Το στόμα έχει, γιατί μου λέει, η καρδιά έχει, αλλά... Λέει ο προφήτης Ιερεμίας, εκεί που μιλάει στο Θεό, λέει, Θεέ, στους ασεβείς,
που φαίνεται ότι ευτυχούν. Είσαι εγγύς κοντά του στόματος αυτών, αλλά στην καρδιά είσαι μακριά. Μπορεί να ευτυχούν οι ασεβείς, αλλά ευτυχούν σε να έχω φαγητό να φάω. Αυτό είναι ευτυχία. Να έχω παγωτά σήμερα να φάω. Να έχω λεπτά να πάω στον καρνάβαλο τον πατρών. Σε τέτοια αιτήματα ευτυχούν οι ασεβείς. Αλλά η καρδιά του ανθρώπου βαθιά άλλα θέλει. Καρδιά του ανθρώπου μπορεί να τα έχει όλα αυτά, αλλά νιώθει ορφανό παιδάκι που λέει θέλω την αγκαλιά της μάνας, πατέρα. Θέλω το Θεό. Και αν ευτυχούν λοιπόν οι ασεβείς, ευτυχούν σε αιτήματα εγγύησης ή του στόματος αυτών, σε αιτήματα πρόχειρα, επιπόλαια, υλικά. Πόρο όμως των νεφρών αυτών. Νεφρά είναι τα εσωτερικά του ανθρώπου, καρδιά του ανθρώπου. Άλλα θέλει, άλλα επιθυμεί. Ο Θεός, δεν έχουν Θεό. Φτωχαδάκια είναι. Αυτό είναι μία λύση που πάει για αυτό που τη λύση την έδωκε ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος είπε, το πρόβλημα ξέρετε πως δημιουργήθηκε η θεοδικία, γιατί δέσαμε την ευσέβεια με τα υλικά πράγματα. Και επομένως εγώ είμαι ευσεβής, δεν έχω ψωμί να φάω. Λοιπόν, άρα πού είναι ο Θεός της δικαιοσύνης? Μα δεν δένεται. Δεν αγαπάω το Θεό για να πετύχω τον πρώτο λαχνό του λαχείου. Δεν αγαπάω το Θεό για να έχω καλά φαγητά να φάω. Αγαπάω το Θεό γιατί αναπαύει το είναι μου. Και ας μην έχω ούτε ένα ψυγιάκι, ούτε ένα αυτό, ούτε με ένα ταφέτος, μην έχω τίποτε. Αρκεί που σε ένα αυτό, σε μια καλυβούλα, βρίσκω το Θεό. Αυτή ήταν η Άγιοι. Αυτή. Η Καινή Διαθήκη λύει το σύνδεσμο ευσέβειας και υλικών αγαθών. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, πνευματικά, πνευματικοί συγκρίνοντες. Τα πνευματικά θα τα συγκρίνουμε τα πνευματικά και όχι με τα υλικά. Αυτό είναι μαχαίρι, αυτή είναι η λύση του προβλήματος. Άρα και κάποτε άλλοτε θα επανέλθω στο αυτό, στο πρόβλημα αυτό περί θεοδικίας. Η Σοφία Σιράχ λέει κάτι. Τι λέει? Κάτι που το διαβάζουμε στους Εσπερινούς. Λέει για τους ευσεβείς που έχουν σκοτωθεί από τους ασεβείς. Και λέει, έδοξαν εν οφθαλμής ανθρώπων τεχνάνε, αυτοί δε εισή εν χειρή Θεού. Σταμάτα. Ουσιαστικά προς τα εκεί πάει. Η βαθμολογία θα μπει όταν θα μου πεις και τη δικαιολογία γιατί το λέει. Mm-hmm. Που δεν θα το βρεις. Αυτό δεν θα το βρεις. Τι εννοεί. Τι εννοεί. Γιατί το λέει αυτό η Σοφία Σιράχ. Αυτό το επιχείρημα δεν έπρεπε να το προσάψεις, να το προσφέρεις, γιατί αυτό το χωρίο ομολογεί πίστη στη μεταθανάτια ζωή. Ναι, εντάξει. Σταμάτα. Είπα το πρόβλημα θεοδικίας παρατηρείται μέχρι την εποχή του προφήτου Εζεκίηλ, όπου υπάρχει το πρόβλημα γιατί γίνεται ο πόλεμος κατά της νεκρομαντίας και η Παλαιά Διαθήκη δεν είχε αναπτύξει την πίστη στη μεταθανάτια ζωή. Εκεί παρατηρείται το πρόβλημα. Το βιβλίο Σοφία Σιράχ που επικαλέστηκες γράφτηκε το 100 π.Χ. Ναι, αλλά λέω ότι σταμάτα. Γράφτηκε το 100 π.Χ. τότε που αναπτύχθηκε αρκούντος και περισσός η διδασκαλία. Εκεί η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τη μεταθανάτια ζωή και που δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει άλλη ζωή που θα περιστοποιηθούν τα πράγματα. Η παρούσα ζωή, κρατήσατε το παρακαλώ να το λέτε και αυτό, είπε κάποιος, η παρούσα ζωή είναι ένα περσικό χαλί. Ξέρετε πως είναι το περσικό χαλί? Ωραίο, ωραίο. Αν το γυρίσετε ανάποδα, είναι περίεργο. Γιατί αυτή η κλωστή είναι έτσι, γιατί από εδώ, γιατί... Ενώ είναι στην πρόσωψη είναι ωραίο, ανάποδα, δεν φαίνεται ωραίο. Γιατί δεν φαίνονται. Φαίνονται περίεργα, αλλά είναι περίεργα για να γίνει το ωραίο στην πρόθεση. Λοιπόν, είπε κάποιος, η παρούσα ζωή είναι ένα περσικό χαλί στρωμένο ανάποδα. Μας φαίνονται όλα περίεργα. Στρωμένο ανάποδα. Γιατί αυτό, γιατί το άλλο, για θα δούμε τη δόξα αυτών που φαίνονταν περίεργα, ανάποδα, ταλαιπωρημένη, θα δούμε τι μετέπειτα ζωή. Για έναν που πιστεύει με τα θάνατο ζωή δεν υπάρχει πρόβλημα θεοδικίας, ξέρετε. Δεν αγαπώ το Θεό για να με κάνει δεσπότη. Αγαπώ το Θεό να γίνει καλό γεράδι, γιατί αγαπώ και μου φτάνει να είμαι καντιλανάφτης.
Εντάξει, αρκεί να γεύουμε μέσα το αυτό. Το Θεού, το μεγαλείο, το γλυκασμό του Θεού. Λοιπόν, τι άλλα προβλήματα σοφιλογικά, τι άλλα βιβλία σοφιλογικά έχουμε. Έχουμε το ψαλτήρι, τα αυτά, έχουμε το ψαλτήρι, αυτά που είπε στα τα βιβλία. Αν θέλετε να διαβάσετε Παλαιά Διαθήκη, θα αρχίσετε από το ψαλτήριο. Μετά θα αρχίσετε από το ψαλτήριο, μετά προφήτες και μετά στα ιστορικά βιβλία. Ψαλτήριο το έχετε καθημερινό ανάγνωσμα. Το διαβάσετε, ξέρετε, για να φύγετε, για να πεθάνετε διαβασμένοι. Γιατί πρέπει να το έχουμε διαβάσει το ψαλτήριο για να αυτό. Δεν ξέρω, θα βρεθεί άλλο να σας το διαβάσει. Σας το, γι' αυτό, για να φύγει να είστε διαβασμένοι. Έτσι είπε κάποια ουρανία, κυρία ουρανία, στη μάντρα Παλαιά που ήμαν. Ανακάτεψε τα ονόματα και διάβασε τα ζωντανά ονόματα, τα διάβασε στους πεταμένους. Κοιτάξτε αυτή, ήταν ο πρώτος καιρός που είχα πάει στη μάντρα και δεν ήξερα τα αυτά. Ήταν αυτή η κυρία ουρανία εκεί, και τα έλεγα μετά, και λέει κύριε Ουρανία, διαβαστήκαμε. Και ένας καημένος ο παππούλης τον πήγαιναν κόντρα σε μια ενορία. Πήγαιναν κόντρα. Και πώς να τους εκδικηθεί. Είδαμε εκεί τον πήγαιναν κόντρα, πώς να τους εκδικηθεί. Διάβαζε το όνομα του στους πεθαμένους. Λοιπόν, να διαβάζει το ψαλτήριο. Είναι ψαλτήριο, δεν είναι. Πότε συνετέθη το ψαλτήριο. Αυτό ψαλτήριο τον επιέστρα. Τότε συνετέθη όπως το έχουμε το ψαλτήριο, για να είναι ανάγνωσμα για τον ναό που κτίστηκε δεύτερη φορά. Ο ναός της Ιερουσαλήμ που γκρεμίστηκε και ξανακτίστηκε. Λοιπόν, και γράφει το ψαλτήριο, συνετέθη όπως είναι τώρα, όπως το έχουμε τώρα, επί Έσδρα. Και μάλιστα λέγεται, έχει ένα τέτοιο ύμνο, έχει ένα τέτοιο όνομα, το έχω γράψει. Είναι γιατί είναι αυτή, γιατί... Στα εβραϊκά. Ορίστε. Στα εβραϊκά. Όχι. Έχει γραφεί, είναι δηλαδή ανάγνωσμα για το δεύτερο ναό. Έτσι λέγεται. Ανάγνωσμα για το δεύτερο ναό. Μάλιστα. Αυτό είναι πάλι αριστούργημα πείμα. Θα τελειώσουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο για να πρέπει να σας πω όλα τα βιβλία. Άλλη φορά σας περιμένω την άλλη εβδομάδα. Να δώσει ο Θεός να συναντώμεθα. Να μελετούμε το λόγο του Θεού. Παρακαλώ. Το ραντεβού που τώρα να το δώσουμε. Χαίρομαι πολύ για την προθυμία που έχετε. Διευχόμαι τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ενέ Ιησού Χριστός εμάς. Αμήν. Αμήν. Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, Κύριο Ιερεμία. Η ώρα είναι μία. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Φροντιστήρια Παπαδέα. Πρωτοποριακό σύστημα ταχύρυθμισης εκπαίδευσης με όλες τις